με τις ιστορίες με τον κύριο Πανούση, με παρουσίαση διαλόγων, να εμπλέκονται πρόσωπα, φωτογραφία και συνδιάλογος δίπλα, σαν πραγματικό γεγονός. Ενδεχομένως κάποιος τους περιέγραψε ένα γεγονός. Ένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης προφανώς το μεταδίδει ως τέτοιο και όχι ως ένα διάλογο ο οποίος έχει διεξαχθεί βάζοντας φωτογραφία, βάζοντας το διάλογο από κάτω. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ξεφεύγει πια από τα όρια της ενημέρωσης και γίνεται προπαγάνδα. Από αυτού λοιπόν ήθελα να διαμαρτυρηθώ. Προφανώς ούτε εγώ θα λογοκρίνω ένα μέσο στο τι θα πει και από, έτσι, του προκύπτει από το ρεπορτάζ του προφανώς και το κάνει. Αλλά έχει μεγάλη σημασία πρώτον το πώς το παρουσιάζεις αυτό και δεύτερον δεν μπορείς να μην εκφραστεί και η διαφορετική άποψη απέναντι σε αυτό. Και τι σας είπαν όταν επικοινωνήσατε με το σταθμό? Αυτό ακριβώς που διατύπωσε και στην καταγγελία. Ότι προφανώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε το λόγο, δεν μπορούμε να σας βγάλουμε για να βγάλετε ένα λόγο. Και τι θα πείτε? Προφανώς είναι και λογοκρισία, προσπάθεια λογοκρισίας και εν πάση περιπτώσει αποκλεισμός. Και φυσικά δεν είναι ενοχλητικό σε προσωπικό επίπεδο, προφανώς, αλλά όταν ως εκπρόσωπος κυβέρνησης τηλεφωνώ να παρέμβω στο Δελτίο Ειδήσεων, που μόλις λίγο πριν παρεμβαίνει άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας για ψιλοπίδημα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ξεπερνάει τα όρια των κανόνων, ξεφεύγει από τους κανόνες ενός μέσου επικοινωνίας, ενός μέσου ενημέρωσης, και βεβαίως αυτό δεν παρόλα λέγεται. Αυτά θα πάτε σήμερα, είστε σήμερα καλεσμένοι στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα? Προφανώς όχι. Α, προφανώς δεν θα πάτε δηλαδή. Προφανώς δεν θα πάω. Έτσι, αυτό δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι, δεν είναι ανεκτό. Και βεβαίως κατέγγειλα μέσα στο γεγονός. Βγάλετε μια ανακοίνωση. Και στην ανακοίνωση σας καταλήγετε ότι θα τα πούμε σε άλλες αίθουσες. Δεν είπα θα τα πούμε σε άλλες αίθουσες. Είπα θα συνεχιστεί σε άλλες αίθουσες. Εννοώ το γνωστή ιστορία η οποία εξελίσσεται αυτές τις μέρες και η οποία προφανώς εμείς και εμείς ως άποψη έχουμε πει και στον κύριο Πανούση ότι αυτό θα έπρεπε να πάει στον εισαγγελέα και να περάσει μέσα από έναν άλλο δρόμο και όχι να περιφέρεται μέσα στα κανάλια και από διαρροές ως πραγματικά γεγονότα όλα αυτά. Θίγονται πρόσωπα, θίγονται υπολήψεις και θίγεται και πολιτική. Πάμε με στην έννοια, με την έννοια ότι όλο αυτό σε μια προπαγανδιστική διάθεση έχει στραφεί πάλι στην παλιά γνωστή ιστορία ότι προσπάθεια ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, άρα του ΣΥΡΙΖΑ, με την τρομοκρατία. Πάμε στην ουσία του θέματος, κύριε Βασίλη. Να συζητήσουμε τι γίνεται εδώ. Ο κύριος Πανούσης έχει βγει, έχει καταγγείλει κάποια πράγματα. Είπε η κυβέρνηση ότι γιατί δεν πάει στη δικαιοσύνη. Πήγε στη δικαιοσύνη και βγήκαν, είδαν το φως της δημοσιότητας κάποιοι διάλογοι. Όχι εξαιτίας του ότι πήγε στη δικαιοσύνη. Θεωρείτε εξαιτίας του ότι περιφέρονται αυτοί οι διάλογοι ως διαρροές. Ως διαρροές. Θεωρείτε ότι δεν είναι γνήσιοι. Θεωρείτε ότι είναι κατασκευασμένοι. Θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε απλά να βγουν, μπορεί και να είναι γνήσιοι. Και υπάρχουν και δύο σκέλη και θέλω να μου απαντήσετε. Το ένα σκέλος βεβαίως είναι το αστυνομικό δικαστικό. Αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει. Και ένα άλλο κομμάτι που είναι πολιτικό, που ευθέως σας κατηγορούν ότι έχετε σχέσεις πλέον ως κόμμα και εξακολουθείτε και ως κυβέρνηση με αντιεξουσιαστικές, με αναρχικές ομάδες, όπως θέλετε πείτε. Αυτό ακριβώς, γιατί και τα δύο. Γι' αυτό ακριβώς ήταν και ο σχολιασμός μου και ο προηγούμενος. Ότι αυτό γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Αυτό δεν είναι ανεκτό από εμάς. Η θέση μας για την τροποκρατία είναι γνωστές, δεν θα απολογηθούμε για αυτές και βεβαίως εδώ θίγονται και πρόσωπα συγκεκριμένα και υπολήψεις και ζωές. Και αυτό δεν μπορεί να περιφέρονται οι ζωές στα κανάλια κατά τέτοιο τρόπο. Έτσι, ο κύριος Λάμπρου, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να δώσει ένα αγώνα στη ζωή του. Και έχει να δώσει ένα αγώνα με μια κατεύθυνση υπέρ των δικαιωμάτων και υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων που εκτείουν ποινές στις φυλακές. Και προφανώς ο κύριος Λάμπρου έχει συνομιλήσει μαζί τους, όπως και ο ίδιος διατυπώνει, και όχι μόνο μία φορά. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να ποινικοποιείται και δεν μπορεί να περιγράφεται ως σχέση με την τρομοκρατία. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή για τον κύριο Λάμπρου. Διότι και μέσω του κύριου Λάμπρου και προσπάθεια ταύτισης. Όποιος έχει ασχοληθεί και ελάχιστα με τα δικαιώματα ξέρει τον κύριο Λάμπρου και τον αγώνα που έχει δώσει τόσα χρόνια. Και όχι και ότι διαπραγματευόταν
σε εισαγωγικά με τους φυλακισμένους και πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα το έκανε. Φυσικά, και όταν μιλάς με τους φυλακισμένους δεν μιλάς και με τα αγγελούδια, προφανώς. Ναι. Όλο αυτό το κλίμα το βαρύ που υπάρχει στις φυλακές. Όμως, προκειμένου να αποτραπούν χειρότερες εξελίξεις, ναι, και βεβαίως και κίνδυνος ανθρώπινης ζωής. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν δικαιολογείται ένα τέτοιο διάλογο, γιατί μπορεί σε μια διαπραγμάτευση να υποθούν τα πάντα. Αρκεί να επιτευχθεί ο στόχος. Π.χ. να σταματήσει η απεργία πείνας τότε που αυτός έκαναν 9 κρατούμενοι. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά συνέπεια οι διάλογοι, κοιτάξτε τώρα, να το κρίνουμε αν λέγεται έτσι και διατυπώνεται αλλιώς, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι καταρχήν εμφανίζονται διάλογοι οι οποίοι ενδεχομένως υπάρχουν, ενδεχομένως να μην υπάρχουν. Ναι, έχετε πει αυτό. Ενδεχομένως να είναι έτσι. Έγιναν κάποιες διαρροές. Ο ίδιος ο κύριος Λάμπρο. Δεν ξέρω από πού έγιναν οι διαρροές. Αλλά ο κύριος Λάμπρο, ο ίδιος, ο οποίος δηλώνει ο ίδιος ότι συνομιλεί, και συνομιλεί, είναι γεγονός, συνομιλούσε, δηλώνει ότι οι διάλογοι του τους διαψεύδει διαλόγους. Ότι αυτά δεν υπόθηκαν. Επομένως, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι αυτοί οι διάλογοι αμφισβητούνται. Και εν πάση περιπτώσει θα το κρίνει άλλος και όχι εγώ, θα δικάσω προφανώς εγώ την υπόθεση. Στο πολιτικό σκέλος. Εμένα με ενδιαφέρει μέχρι εκεί και βεβαίως το πολιτικό σκέλος, το πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Πάντως, στο πολιτικό σκέλος, κύριο Αγγεροβασίλη, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ακόμα και το νομοσχέδιο ήταν ένα προϊόν διαπραγμάτευσης. Εντάξει, αυτά είναι αστεία γεγονότα. Στέλεχων του ΣΥΡΙΖΑ με ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στην φυλακή με τις κατηγορίες της συμμετοχής τους σε τρομοκρατικές. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται προκειμένου να εισάγει νομοσχέδια. Δεν πιέζεται, δεν εκβιάζεται, δεν διαπραγματεύεται. Επομένως αυτός όλος ο διάλογος είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει να κάνει με όλα τα προηγούμενα τα οποία συζητήσαμε και βεβαίως σε μια περίοδο που υπήρχε απεργία και που κινδύνευε και άνθρωπος να πεθάνει και βεβαίως οι παρεμβάσεις έπρεπε να υπάρχουν και καλώς έγιναν σε μια διαπραγματευτική προσπάθεια προκειμένου να εξομαλυνθεί κατά το δυνατόν η κατάσταση και να μην κινδυνεύει και η ανθρώπινη ζωή. Αυτό συνέβη. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση νομοθετεί με τον τρόπο που πρέπει να νομοθετεί, σε διαπραγμάτευση με την κοινωνία βεβαίως, σε διαπραγμάτευση με φορείς βεβαίως, χωρίς να πιέζεται και χωρίς να εκβιάζεται. Πάντως εδώ που είχαμε στο πάνελ προηγουμένως τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Σαντουρινιό, ο κύριος Φωτήλας συνέχισε και έλεγε ότι υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μια πρώην βουλευτής, η κυρία Φωτεινή Λέβα, κυρία Λέβα. Που, Βάσο Λέβα, Βασιλίκη Λέβα, μάλιστα. Η οποία ήταν βουλευτής Φθιώτιδας. Ήταν βουλευτής Φθιώτιδας. Και μας είπε ότι και έχει κατηγορηθεί, έχει καταδικαστεί και έχει εκτίσει και ποινή για συμμετοχή τρομοκρατικές τρομοκρατικές πράξεις. Και εμείς δεν το ξέραμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όταν εκτοξεύουμε τέτοιες κατηγορίες. Και θα συνιστούσα και στον κύριο Φωτήλα το ίδιο. Προφανώς δεν μπορείς να είσαι βουλευτής όταν το ποινικό σου μητρό δεν είναι καθαρό. Επομένως, από τη στιγμή που η κυρία Λέβα υπήρξε βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Από εκεί και πέρα, με την έννοια λέτε γνωρίζω, ότι θα έπρεπε να τους είχαν ξεριχθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. Για να μην είμαστε, για να μην κάνουμε διαστάσεις σε γεγονότα τα οποία είναι μη σημαντικά. Από όσο γνωρίζω, δεν γνωρίζω πολύ καλά την υπόθεση, αλλά όταν η κυρία Λέβα το 80 κάτι ήταν φοιτήτρια, σε μια κινητοποίηση κάπως συνελήφθη. Αυτό γνωρίζω. Να. Έτσι, και προφανώς αυτή είναι η ιστορία στην οποία αναφέρεται. Δεν έχει μπει φυλακή, αλλά δηλαδή αυτό από τον τρόπο που από το γεγονός μέχρι αυτό που περιγράφεται, νομίζω ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν θίγουμε πρόσωπα, υπολήψεις και ζωές. Έχουμε δηλαδή εσείς εκτιμάτε. Δεν μπορεί να τα περιφέρουμε τα ονόματα και τη ζωή του καθένα κατά τέτοιο τρόπο. Προς Θεού. Κύριε Αγγεροβασίλη, εκτιμάτε δηλαδή ότι επανέρχεται αυτό το σενάριο των δύο άκρων στην πολιτική σκηνή? Δεν έφυγε ποτέ αυτό. Με ένα στόχο, την Προφανώς. επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία, να ταυτιστεί δηλαδή με αυτό το άκρο. Αυτή η προσπάθεια γίνεται χρόνια τώρα. Γιατί πιστεύετε όμως ότι τώρα επανέρχεται αυτό το πράγμα? Ποια είναι Εντάξει. η δικιά σας εκτίμηση? Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι μια χρονική περίοδος που βολεύει ή απλά βγαίνουν γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση ή από ανθρώπους μεμονωμένα, και άλλα λοιπόν είναι τυχαία γεγονότα? Κάποια γεγονότα, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος τα εκμεταλλεύεται, δείχνει και το στόχο.
Επομένως, εδώ είναι μια στιγμή ιδιαίτερη για την πατρίδα, για τη χώρα και ιδιαίτερη για τη διαπραγματευτική μας προσπάθεια που γίνεται αυτόν τον καιρό και που ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ έντονη και καθοριστική. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να πλήξουν και την προσπάθεια αλλά και τη χώρα στα αλήθεια, προκειμένου οι ίδιοι να μην να επιβληθούν ξανά στην εξουσία. Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν τέτοια σενάρια σε κάποιους κύκλους ανθρώπων. Αυτό δεν είναι καινούριο, έρχεται από παλιά και κάθε φορά με μια αφορμή εμφανίζεται και συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν. Είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά. Και είναι επικίνδυνα παιχνίδια όχι γιατί κινδυνεύει και απειλείται ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση από αυτά, γιατί απειλείται η ίδια η πολιτική και η κοινωνική ζωή της χώρας. Και θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι απέναντι σε όλο αυτό και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε τον πολιτικό μας λόγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα τελευταίο για τον κύριο. Αυτά είναι επικίνδυνα σενάρια. Για τον κύριο Λάμπρου όμως. Εσείς κάπου, και ο κύριος Παρασκευόπουλος έλεγε είναι, δεν είναι σύμβουλος, είναι μετακλητός, δεν είναι. Δηλαδή, σας πω κάτι. Ο κύριος σαν Λάμπρου να ήθελε να αποποιηθεί ότι έχει σχέση με τον κύριο δεν Λάμπρου. Δεν νομίζω ότι συνέβη αυτό. Δεν ξέρω, ο κύριος Λάμπρου ήταν συνεργάτης του Υπουργείου, ήταν συνεργάτης του Υπουργείου, δεν είναι σήμερα. Αλλά να σας πω κάτι, θα μπορούσε και να είναι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συζητήσουμε αν εξακολουθεί να είναι, δεν είναι. Τυπικό είναι το ζήτημα. Ήταν. Θα μπορούσε και να είναι ενδεχομένως σήμερα. Έτσι δεν είναι και αυτό δεν έχει καμία σημασία για τη συζήτηση την οποία κάνουμε. Θα μπορούσε και να ήταν όμως. Και για να δεν συνέβη κάτι για ερώτηση, το οποίο να μην είναι. Ωραία. Στην ερώτηση του Γιάννη, ποιον συμφέρει τώρα να φεύγουμε από τα θέματα τα καυτά, τους πληστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή δεν είναι ότι η κυβέρνηση θα πάει και καταπληκτικά κάνει μια εξαιρετική πολιτική και θέλουμε να ρίξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι έντονη. Όλη αυτή η προσπάθεια χρειάζεται συμμέτοχο και ενήμερο τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση δεν στρέφει ποτέ την ατζέντα από το κύριο θέμα μας, το οποίο είναι αυτό. Και εδώ πέρα έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις προκειμένου και αυτή την εβδομάδα να έχουν κατάληξη υπέρ της χώρας μας η τελική διαπραγματευτική προσπάθεια, η τελική αυτής της χρονικής στιγμής, διότι δεν τελειώνει προφανώς η διαπραγμάτευση. Προκειμένου τη Δευτέρα να έχουμε τελειώσει με το πρώτο πακέτο και το προηγούμενο. Επομένως όλη η προσπάθεια βρίσκεται εκεί. Πάμε, κύριε, δεν στρέφεται η ατζέντα, ωστόσο επαναλαμβάνω ότι κάποιοι κύκλοι θεωρούν ότι και αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα πρέπει εκείνοι να στρέψουν την ατζέντα σε έναν τρόπο που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με την τρομοκρατία. Μάλιστα. Με ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση, εκτιμώντας προφανώς ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πλήξουν την κυβέρνηση και ενδεχομένως και να πάψει να είναι κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως βλέπετε, τα σενάρια είναι πάρα πολύ ρηχά. Πάρα πολύ ρηχά. Δεν έχουν πιάσει ποτέ τόπο, δεν έχουν πετύχει ποτέ, παρόλα αυτά επιμένουν. Κυρία Γεροβασίλη, να πάμε λοιπόν στα θέματα αυτά που και εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι είναι σημαντικά και απασχολούν λοιπόν τον ελληνικό λαό. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Μάλτα. Μεταναστευτικό είναι το ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάται ότι θα γίνουν συζητήσεις στο περιθώριο αυτών των συναντήσεων, των συνομιλιών και για αυτά που μας απασχολούν. Διότι δεν έχουν κλείσει κάποια θέματα. Δεν έχουν κλείσει θέματα όπως είναι η πρώτη κατοικία, δεν έχουν κλείσει θέματα όπως είναι τα δάνεια και έρχονται και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν. Με ασφαλιστικό. Ναι, στη Σύνοδο της Μάλτας δεν υπάρχουν άλλες συναντήσεις παρά μόνο με τους Ελβετούς. Ναι. Και έχει να κάνει. Για τα φορολογικά. Και αυτό για τα φορολογικά και ίσως είναι και σημαντικό αυτό. Είναι μια σημαντική αυτή. Ναι, σαφώς είναι σημαντικό. Δεν υπάρχουν άλλες συναντήσεις σε αυτή τη Σύνοδο. Παρ' όλα αυτά, το προσφυγικό παραμένει, είναι και θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση με όλους τους δυνατούς τρόπους. Ποια είναι η ατζέντα τώρα της κυβέρνησης, πώς πάει? Κοιτάξτε, αυτή τη βδομάδα γίνεται μια ισχυρή, έντονη διαπραγμάτευση όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Όχι, όχι, επειδή βάλατε το προσφυγικό αυτό. Και επειδή νόμιζα, είναι την Μάλτα, ατζέντα. Ας πάμε στο προσφυγικό και, μετά πάμε, στα άλλα στο θέματα. Οικονομικό. Ακολουθεί το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα, πρωτοβουλία της κυβέρνησης, προκειμένου να ο διάλογος με τη γείτονα χώρα να ενταθεί, να επιταθεί, να βοηθηθεί, ούτως ώστε να συζητηθούν τα θέματα που αφορά στη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας όσον αφορά το προσφυγικό. Και θέλει να είναι διαμεσολαβητής η Ελλάδα.
είναι... ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία. Δεν είναι διαμεσολαβητής, είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως Ευρώπη. Επομένως, είναι άμεσο το θέμα. Είμαστε γειτονικές χώρες και βεβαίως η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα. Τι έχει να δώσει η Ελλάδα για να πάρει όλα αυτά που θέλει από την Τουρκία, αλλά να γίνονται και τα hot spots και όλα τα υπόλοιπα. Τι δεν είναι να θέμα να πάρει η Ελλάδα ή να δώσει. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους με τον ίδιο τρόπο. Τα προσφυγικά κύματα είναι μεγάλα. Το προσφυγικό ζήτημα, από τη στιγμή που η αιτία δεν σταματάει, τα προσφυγικά ρεύματα θα υπάρχουν. Επομένως, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος διαχείρισης του θέματος και ο τρόπος αντιμετώπισης όλων αυτών των ανθρώπων που ξεσπιτώνονται. Η Τουρκία έχει επίσης ένα βάρος με την έννοια ότι είναι εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία, αλλά θα πρέπει, για να υπάρχουν οι όροι με τους οποίους θα μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι προς τα εκεί που θέλουν, θα πρέπει και η Τουρκία να κάνει τις δικές της βεβαίως κινήσεις για τις οποίες και γίνεται όλος αυτός ο διάλογος. Δηλαδή και στην Τουρκία θα πρέπει να γίνεται και καταγραφή των ανθρώπων αυτών προκειμένου να γίνουν με έναν τρόπο ελέγξιμο οι ροές να μετακινηθούν προς την Ευρώπη. Διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στο Αιγαίο. Κυρία Γεροβασίλη, υπήρχε μια προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες να αποσυνδεθεί το θέμα το μεταναστευτικό με το οικονομικό. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια απόφαση στο ECOFIN η οποία ήταν σημαντική και δεν δόθηκε ίσως και τόση δημοσιότητα σε αυτό το θέμα, ότι θα υπάρξει μια χαλάρωση για χώρες οι οποίες έχουν υποστεί, αν θέλετε, αυτές τις μεταναστευτικές ροές, έχουν δηλαδή οικονομικά ματώσει από αυτή την διαδικασία. Βεβαίως με την προϋπόθεση ότι μπορούν να το αποδείξουν. Θεωρείτε λοιπόν Ελλάδα... ότι θα γίνει αυτή η σύνδεση. Είναι στρατηγικός στόχος να συνδέσει η κυβέρνηση το μεταναστευτικό με τα οικονομικά. Εμείς δεν συμψηφίζουμε το προσφυγικό ζήτημα με τα οικονομικά. Δεν συμψηφίζονται αυτά τα δύο θέματα, διότι έχουν άλλες τελείως διαστάσεις. Πάντως, ωστόσο, έχει κάνει δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι άλλο πράγμα το συμψηφίζω και είναι άλλο πράγμα το διαπιστώνω τι συμβαίνει. Και αν πραγματικά η χώρα μέσα σε μια οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε ακόμη, ζει και μια κρίση μέσα στην κρίση. Αυτό δεν μπορεί να μην γίνεται αντιληπτό από την Ευρώπη και θα πρέπει να εκτιμάται ως τέτοιο. Και βεβαίως να υπάρξουν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις και προς τη χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει όλο αυτό το ζήτημα, αλλά βεβαίως και κάποια μέτρα, αυτό ας πούμε το οποίο ζητήθηκε από τους φορείς και τους ανθρώπους των νησιών κυρίως. Αυτό ας πούμε είναι ένα οικονομικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε να ελαφρύνει την καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Στα αλήθεια όμως δεν συμψηφίζεται. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, οι κάτοικοι αυτών των νησιών έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν όλο αυτό, παρόλο που και οι ίδιοι πλήττονται και οι οποίοι ζουν πολύ συχνά πέρα από τα όρια τους και έχουν κουραστεί και από αυτά που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επομένως, δεν έχω καταλάβει απλώς το σχέδιο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό, τι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους, τι ζητάει, και όχι γενικά ότι είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα και όχι ελληνικό, τι ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα ζητήσει από την Τουρκία. Υπάρχουν αυτό πολλά που τα λέτε θέματα. Ότι είναι λογικό φυσικά, απ' την άλλη όμως η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι κερδίζουν δισεκατομμύρια κάποιοι από αυτές τις παράνομες διακινήσεις ανθρώπων. Αυτά τα παράνομα κυκλώματα ανθρώπων. Έχουν στηθεί δηλαδή, βιομηχανία. Αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν σας λέω τι θα δώσει, προφανώς. Τι θα πάρει. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα και το ξέρουμε και είδαμε με την κυρία Μέρκελ τι έγινε. Που είναι και ένας αντίπαλος. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ως χώρα από μόνη της με την Τουρκία, αλλά ως μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως δεν θα πάρει η Ελλάδα. Είναι η σχέση που. Είναι η συμφωνία που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας όσον αφορά τις ροές αυτές. Διότι τα όρια της χώρας μας είναι και τα όρια της Ευρώπης. Ωραία. Όσον αφορά την είσοδο των προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα που θα πρέπει και η Τουρκία από μέρους να συνεργαστεί είναι αντικείμενο προφανώς διαρκών συζητήσεων. Η Τουρκία είναι σε μια διαδικασία που συζητάει και την σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά μαζί είναι ένα περιβάλλον το οποίο βεβαίως η Ελλάδα οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες
Όσον αφορά την πρόκληση συζητήσεων γύρω από αυτά όλα τα ζητήματα. Ναι, που το ζητούμενο είναι ότι να γίνουν hot spot στην Τουρκία, να και να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και από την ελεγχόμενες Τουρκία ηρωές. Κατευθείαν στον χώρο, προφανώς, χώρα που θέλουν να πάνε. Προφανώς. Και βεβαίως και μια Ευρώπη την οποία δεν μπορούμε να βλέπουμε, να κτίζονται τείχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχουν χώρες οι οποίες αρνούνται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια διαχείριση των προσφυγικών ορών, να αρνούνται να υποδεχθούν πρόσφυγες. Αυτά δεν είναι ανεκτά, δεν μπορούν να συμβαίνουν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γύρω Βασίλη, να πάμε στο θέμα της πρώτης κατοικίας. Είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες, εκατομμύρια συμπολίτες μας. Βεβαίως. Στην Ελλάδα δεν έχουμε το φαινόμενο λίγοι να έχουν πολλά κίνητα, έχουμε ακριβώς το ανάποδο. Άρα λοιπόν, προς τα που πάει αυτή η συζήτηση, η διαπραγμάτευση κατοικία... και ποιες είναι, αν υπάρχουν, να μην συζητήσω τώρα για κόκκινες γραμμές, διότι πλέον χάνουν και το νόημά τους κάποιες λέξεις. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλη μάχη όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και βεβαίως εξακολουθεί, αν είμαστε κοντά στη λύση, κοντά σε μια λύση η οποία δεν τελείωσε ακόμα η προσπάθεια. Έχουμε και μια εβδομάδα ακόμα συνομιλιών. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε για την τελική απόφαση. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση αυτή και οι συνομιλίες πήγαν αρκετά καλά όσον αφορά την πρώτη κατοικία και είμαστε κοντά σε μια λύση η οποία είναι κοντά και στην πρόταση που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τα όρια των ομάδων οι οποίες θα προστατευτούν, τα οικονομικά ενώ οσιοδηματικά κριτήρια και αντικειμενική αξία της κατοικίας. Είμαστε κοντά στην ελληνική πρόταση, χωρίς βεβαίως να έχει αυτό τελειώσει. Έχουμε υποσχεθεί, έχουμε δηλαδή, δεσμευτεί. Πείσατε τους διαπραγματευτές, γιατί... Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με όλους τους τρόπους. Λύση, τελικά, ναι. Βεβαίως υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις και αυτά έχουν αποτυπωθεί και συνομιλίες του Πρωθυπουργού με όσους χρειάστηκε και βεβαίως και με συνομιλίες και με, με πολιτικούς αρχηγούς, διότι τα ζητήματα είναι εξόχως πολιτικά βεβαίως. Και δεν μπορεί σήμερα να επιτρέψουμε μέσα στην κρίση με τους Έλληνες πολίτες, μεγάλη ομάδα των Ελλήνων πολιτών από τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα έχουν πληγεί, δεν αντέχουν άλλο και να χάσουν και τα σπίτια τους. Κυρία Αυτό Γεροβασίλη, δεν ήταν ανεκτό από εμάς. Το τελικό πότε θα το ξέρουμε? Τα τραβιέται από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει μια καθυστέρηση μιας εβδομάδας. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, όσο σημαντικό είναι να έχουμε μια λύση η οποία θα είναι κοντά στην επιθυμητή λύση. Και αυτό τελειώνει τη Δευτέρα και μάλιστα σε ένα Euro Working Group το οποίο θα γίνει τότε για να γίνουν εκταμιεύσεις των 12 δις, δηλαδή τα δύο τις υποδόσεις, τις δόσεις και τα 10 της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Έρχεται πιο νωρίς η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κυρία Γεροβασίλη, η κυβέρνηση εγγυάται ότι δεν θα δούμε σκηνές Ισπανίας, δεν θα δούμε ΜΑΤ να εισβάλλουν μέσα σε σπίτια και να πετάνε ιδιοκτήτες έξω. Η κυβέρνηση έχει πει σε όλους τους τόνους ότι αυτό είναι από τα κύρια ζητήματα και δεν θα επιτρέψει οι Έλληνες πολίτες να χάσουν τα σπίτια τους. Εννοούμε όλες τις προστατευόμενες ομάδες που πρέπει να προστατευτούν απέναντι σε αυτό. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό μπαίνουν και κάποια κριτήρια, διότι είναι άλλο η πρώτη κατοικία η οποία αφορά τα χαμηλά και μεσαία στρώματα και βεβαίως είναι άλλο πράγμα όταν μιλάμε για ακίνητα μεγάλης αντικειμενικής αξίας και ανθρώπους που μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε και αυτό το διαχωρισμό. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε και τα ισοδύναμα επιτέλους. Τη Δευτέρα θα λήξει όλο το θέμα. Στην εκπαίδευση που έχει γίνει τόσο η Ριάλ. Τη Δευτέρα θα είναι τελειωμένα όλα τα ζητήματα. Πολλά εξ αυτών έχουν ήδη φτάσει προς το τέλος τους και κάποια μένει να... Ακούγεται ότι θα γίνει τα τυχερά παιχνίδια προς τα εκεί, ναι, από εκεί θα πάρουμε. Προς τα εκεί κινείται, ναι. Προς τα εκεί κινείται. Προς τα εκεί κινείται. Και οι 100 δόσεις προηγουμένως είχαμε... 100 δόσεις είχαμε τον κύριο Φωτήλα, ο οποίος είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ. Μέσα σε αυτό ωφελήθηκε ο μόνος που ωφελήθηκε και είπε και όνομα. Ήταν, λέει, τα μεγάλοι εκδότες. Ο κύριος Μπόμπολας, λέει, ωφελήθηκε από όλη αυτή την ιστορία. Των 100 δόσεων, ένα καλό μέτρο που τώρα όμως, όπως λέει η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, οι 100 δόσεις ήταν ένα μέτρο από τα πιο επιτυχημένα μέτρα της προηγούμενης θητείας της κυβέρνησης. Έδωσε ανάσα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έδωσε τη δυνατότητα άνθρωποι να ξαναμπούν στο επάγγελμα, να έχουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, πολλοί άνθρωποι κινδύνευαν ή είχαν χάσει τις δουλειές τους.
Και ήταν και ένα μέτρο το οποίο εισπρακτικά έδωσε 1.200.000 περίπου, που δεν θα τα έπαιρνε και το ελληνικό κράτος, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν χωρίς να υπάρχουν 100 δόσεις. Αλλά πλέον να συνεχιστεί έτσι όπως ήταν. Το μέτρο θα συνεχιστεί. Ναι, αλλά όχι έτσι όπως ήταν. Το μέτρο θα συνεχιστεί όπως ήταν. Απλώς μπαίνει ένα περιθώριο στο πότε τελειώνει αυτό το μέτρο. Προς τα εκεί γίνονται συζητήσεις. Το μέτρο θα παραμείνει. Οι 100 δόσεις παραμένουν. Αλλά δεν πλήττονται. Και αυτό ήταν μια και επιτυχία της κυβέρνησης μέσα στη διαπραγματευτική. Διότι θυμάστε ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει, οι δανειστές ζητούσαν την κατάργηση του μέτρου. Επομένως έχουμε μια επιτυχία, δηλαδή το μέτρο παραμένει. Απλώς δεν μπορούν να υποφεληθούν όσοι... Μα δεν ξαναμπαίνουν άλλοι, οι 100 δόσεις έχουν τελειώσει, όσοι μπήκαν, μπήκαν. Ναι. Επομένως υποφελούνται οι ίδιοι οι οποίοι μπήκαν, δεν αλλάζει αυτό. Έτσι, το πόσο αυτό, η συζήτηση από εκεί και μετά έγινε σε σχέση με το αν κάποιος δεν είναι εντάξει στις καινούργιες φορολογικές υποχρεώσεις που του προκύπτουν, πάλι υπήρχε θέμα από τους εταίρους να κατευθείαν να εκπίπτει και από το καθεστώς των 100 δόσεων. Και αυτό με τη διαπραγμάτευση η οποία έγινε και με τη προσπάθεια η οποία έγινε εκ μέρους της κυβέρνησης, δεν συνέβη. Mm-hmm. Επομένως οι δόσεις παραμένουν και μένουν μερικές λεπτομέρειες στο για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει το μέτρο και βεβαίως σε σχέση με τις καινούργιες φορολογικές πώς το λένε, υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον κάθε φορολογούμενο. Θυμάστε ότι να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να αριθμίζει χωρίς να φεύγει από το μέτρο και τις καινούργιες φορολογικές του υποχρεώσεις σου κάθε φορολογούμενος. Επομένως, στο ζήτημα των 100 δόσεων έχουμε μια επιτυχία της κυβέρνησης. Επιτυχία, είπατε μια λέξη αυτή τη στιγμή και φοβάμαι ότι προσπαθείτε να επαναφέρετε την λέξη, τη φράση success story. Όχι μακριά και από μένα. Και όταν ακούει μακριά από μένα λόγος, το success story. Είναι κάτι που εσείς ως αντιπολίτευση κατηγορούσατε την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έφερε κανένα success story. Είπα για μια προσπάθεια πάνω σε ένα συγκεκριμένο μέτρο η οποία λύγει ευνοϊκά. Θεωρείτε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης, δηλαδή υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ? Είχαμε ένα δημοσίευμα από τους Financial Times όπου έλεγε ότι το 2016 είναι πολύ πιθανό το πρώτο εξάμεινο του 2016 να βγούμε και στις αγορές. Εσείς λέτε ότι τα έσοδα άρχισαν να είναι περισσότερα σε σχέση με προηγούμενα το κράτος, άρα λοιπόν μπαίνουν χρήματα, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα γίνει. Πώς βλέπετε ότι υπάρχει φως? Υπάρχουν έσοδα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον κύριο Αλεξιάδη και χθες, ότι τα έσοδα αυτού του διαστήματος είναι τα ίδια με το 2014 και το 2013 κλπ. Επομένως δεν πήγαμε χειρότερα, παρόλο που είχαμε capital controls και όλο αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Αυτό δεν είναι success story. Δεν έχει πληρώσει έτσι πάρα πολλά. Βεβαίως. Μιλάμε για τα έσοδα. Οπότε... Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έσοδα αυτά είναι και αρκετά. Επίσης, σας μίλησα για το 1.200.000, τα οποία εισπράχτηκαν μέσα του μηχανισμού των 100 δόσεων, τα οποία δεν θα τα έπαιρνε, αλλά αν με το 1.200.000 λύθηκαν και τα ζητήματα, προφανώς όχι. Όμως, ότι έχουμε και θετικά σημεία όπως των 100 δόσεων, όπως το ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τελειώνει νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε κι εμείς. Αυτά δεν μπορεί να μην κρίνουμε ότι είναι θετικά και ότι είναι προϊόν της προσπάθειας που κάνει όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση. Πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Και βεβαίως με ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο περιμένουμε να προκύψει από την καινούργια χρονιά, πιστεύουμε ότι εντός του 2016, τέλος του 2016, εγώ δεν είμαι και του οικονομικού βεβαίως επιτελείου, αναμένεται να αλλάξει η εικόνα στα οικονομικά της χώρας. Και να περάσουμε σε δρόμο ανάπτυξης, που εν πάση περιπτώσει εκείνο είναι το ζητούμενο, και τότε θα μιλήσουμε για επιτυχία πραγματικά. Τώρα μιλάμε για επιτυχημένα βήματα και για την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Και το ασφαλιστικό. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κάτι. Ναι, βεβαίως είναι ένα ζήτημα το ασφαλιστικό μεγάλο. Εσείς ήσασταν απέναντι σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, τις παλαιότερες, τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση. Από μεταρρύθμιση έχει διαφορά. Ναι. Το PSI, ας πούμε, δεν μπορεί να το πει κανείς ότι δεν κατέστρεψε τα ταμεία. Δεν καταστρέφω. Απ' την άλλη, μειώθηκε και το χρέος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Κοιτάξτε. Θα σας πούνε αυτοί που έγινε το πείσμα. Το χρέος, το αν μειώθηκε, θυμόμαστε ότι μπήκαμε με ένα ποσοστό του ΟΕΠ σε χρέος περίπου στο 120% στα μνημόνια και σήμερα έχουμε ξεπεράσει στο χρέος
μέχρι και πριν από λίγο καιρό είχαμε ξεπεράσει και το 180. Σήμερα δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Από τότε έτσι. Που αναλάβατε λοιπόν. Στην κυβέρνηση έχει ξεπεραστεί ακόμα περισσότερο το όριο που ήταν πριν. Δηλαδή αυτό ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Εγώ μιλάω για την πολιτική με τις εφαρμογή δύο μνημονίων την τελευταία πενταετία. Από 120 πήγαμε 180, άρα το χρέος δεν μειώθηκε. Το οποίο ΕΣΑΕ κατέστρεψε τα αποθεματικά του ταμείου και αυτό είναι γεγονός. Και φτάνουμε σήμερα με όλες τις μελέτες να λένε ότι αν το ασφαλιστικό σύστημα δεν μεταρρυθμιστεί, το 18 δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση και όλα αυτά, να πάρουμε μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα προκειμένου αυτό να γίνει βιώσιμο. Και βεβαίως να υπάρχει και για τις επόμενες γενιές. Κυρία Γεροβασίλη. Περί αυτού πρόκειται και βεβαίως θα υπάρξει μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Κυρία Γεροβασίλη, αύριο υπάρχει μια πανεργατική απεργία, πανελλαδική πανεργατική απεργία, στην οποία ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι και το ασφαλιστικό. Και εδώ σας κατηγορούν ότι ζούμε έναν παραλογισμό με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει και έχει πει συμμετέχουμε σε αυτήν την απεργία. Απεργία δηλαδή κατά της κυβέρνησης που προσπαθεί να αλλάξει το ασφαλιστικό, να κάνει αυτού του είδους τις απεργία υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων που κάνουν την απεργία. Ναι. Έτσι, και βεβαίως αυτό είναι και θεμητό και βεβαίως η δύναμη του ελληνικού λαού είναι και η διαπραγματευτική προσπάθεια της χώρας και της κυβέρνησης. Εσείς όμως είσαστε επομένως, στην κυβέρνηση. Σας βοηθάει εσείς νομοθετείτε. Δηλαδή εσείς νομοθετείτε. Βοηθάει. Ποτέ δεν θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ ο πολίτης να μην συμμετέχει στην εξέλιξη. Εναντίον των απεργιών. Προφανώς. Αλλά να καλείτε τον κόσμο. Δεν τον καλέσαμε εμείς τον κόσμο, δεν κάλεσε η κυβέρνηση την απεργία. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αν συμμετέχει και άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καλεί τον κόσμο να συμμετέχει αύριο στην απεργία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και αυτό που σκέφτεται ο απλός κόσμος λέει μα εσείς είστε στην κυβέρνηση, εσείς αποφασίζετε, άρα λοιπόν τι δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που θέλετε ότι σήμερα είμαστε ή θέλετε ταυτόχρονα να έχετε και ένα αν θέλετε αριστερό άλοθη ότι εμείς είμαστε και κοντά στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα εμείς εφαρμόζουμε και θα εφαρμόσουμε μια συμφωνία με μέτρα τα οποία πολλά εξ αυτών τα θεωρούμε άδικα και βεβαίως πλήττονται άνθρωποι, πλήττονται πολίτες οι οποίοι και αντιδρούν. Αυτό είναι και το υγιές, αυτό είναι και το σωστό. Εμείς δεν υιοθετήσαμε σαν άποψη όλα τα μέτρα τη συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι και βεβαίως ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως είναι λογικό και φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα, εκείνο που έχω να πω όμως για το ασφαλιστικό είναι ότι η πρόταση της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό δεν έχει διατυπωθεί. Όχι. Θα διατυπωθεί τις επόμενες μέρες, θα μπει σε ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο προκειμένου μετά από όλο αυτό. Αυτή την καλά, διαβούλευση. Τώρα ευρύ κοινωνικό διάλογο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δύσκολο. Δεν πρέπει το δυνατόν. Να, δεν πρέπει να ψηφιστεί. Προλαβαίνει να γίνει ο διάλογος, έτοιμοι είναι όλοι και οι φορείς και τα λοιπά, μπορούν γρήγορα να διατυπώσουν απόψεις και να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Επομένως, μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, προς τα που θα κινείτε, διότι ό,τι και να λέμε λέτε, δεν ξέρουμε, θα είναι έκπληξη. Όχι, δεν μιλάω. Ναι. Δεν θέλουμε να είναι έκπληξη, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Αλλά προφανώς θα πρέπει να αν δεν κατατεθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και πούμε αποσπασματικά τη σημεία, παραπληροφορούμε και δεν είναι και σωστό, διότι κινητοποιούνται αντανακλαστικά, ενδεχομένως λαθεμένα, μάλιστα, όταν δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επομένως, σε επόμενες μέρες θα έχουμε την πρόταση της κυβέρνησης και επ' αυτού θα ανοίξει ο διάλογος και θα συζητήσουμε. Ο στόχος είναι βεβαίως αναδιανεμητικός και δίκαιο στο μέτρο βεβαίως που το οικονομικό, διότι δίκαιο δεν είναι κάτι που ακριβώς δίκαιο σε σχέση με την πραγματικότητα, σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα της χώρας και με την οικονομική δυνατότητα των ασφαλιστικών ταμείων αυτή τη στιγμή. Ωραία. Μένει να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της.